Αυτό είναι το κτίριο του ΟΣΕ που πριν από 15 χρόνια βρέθηκε στη δίνη διαμάχης μεταξύ της κατεδάφισης και της μεταφοράς. Τελικά το κτίριο αυτό, όπως βλέπουμε, βρίσκεται εδώ όρθιο και κοσμεί την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Για την μεταφορά αυτού του κτιρίου έχουμε κοντά μας τον μηχανικό του ΟΣΕ, τον κύριο Λευτέρη Γιώβο, για να μας πει δύο λόγια για την περίοδο εκείνη της μεταφοράς. Κύριε Γιώβο, για πέστε μας, ήσασταν ο επιβλέπων της μεταφοράς του κτιρίου. Τι ακριβώς έγινε τότε? Καταρχήν να πάμε λίγο πιο παλιά. Το 91 περίπου χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο το κτίριο για τη διάνοιξη του δρόμου, της δυτικής εισόδου της πόλης. Στην πορεία από σιδηροδρομικούς διάφορους κλπ. Πάρθηκε η απόφαση να μην κατεδαφιστεί και να μεταφερθεί. Βρέθηκε τρόπος να μεταφερθεί. Όλη η διαδικασία ξεκίνησε το 97 περίπου και το Νοέμβριο του 97 ξεκίνησε η διαδικασία της μεταφοράς. Πες μας δύο λόγια έτσι. Καταρχήν το κτίριο βρισκόταν βόρεια, επάνω, περίπου 40 μέτρα πιο επάνω βόρεια, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Στη μέση και μετά του δρόμου. Μετά το δρόμο. Για πέστε μας, η μεταφορά πώς έγινε? Η μεταφορά έγινε με την αποκόλληση της βάσης. Σηκώθηκε περίπου στους 20 πόντους. Έγινε ένας διάδρομος πάνω με μπετόν από σε στήλο ράγες. Καλύφθηκε με τεφλόν και με μπουκάλες. Ανά 6 μέτρα προχωρούσε προς τη θέση του τωρινή. Η αρχική θέση ήταν... Το σωνερικό βάρος του κτιρίου, αν θυμάμαι καλά, είναι 2%. 2% περίπου. Και χρειάστηκε να μεταφέρει για 40 μέτρα πάνω στις ράγες. Βγήκαν ράγες κανονικές. Δεν ήταν ράγες, ήταν από μπετόν. Ειδικό μπετόν επιφανειακό. Θα λέμε ειδικές ράγες. Ναι, ναι. Και πάνω σε τεφλόν έγινε η κύληση. Μάλιστα. Και ολοκληρώθηκε, αν θυμάμαι, τέτοια εποχή. 2,5 μήνες περίπου, τέτοια εποχή περίπου. Φλεβάρι το 98 είχε, ναι, ολοκληρωθεί. Και οπότε έμεινε για μια ακόμη καλή κληρονομιά. Έμεινε για τον ΟΣΕ. Έμεινε του προηγούμενου αιώνα σχεδόν. Ναι, από ό,τι ξέρουμε είναι γύρω στο 1900. 1900 περίπου εκεί. Άλλοι λένε το 1898, άλλοι το 1908, κάπου εκεί δεν είναι. Ναι. Καταρχήν είχε χτιστεί για κατοικία του διοικητή του ΟΣΕ της περιφέρειας. Σαν ανατολικό σιδερόδρομο τότε, ναι. Ναι. Και μετέπειτα έγιναν κατοικίες και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από την υπηρεσία συντήρησης. Τώρα χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ σε τεχνικές υπηρεσίες. Τεχνικές υπηρεσίες. Είναι υπηρεσία συντήρησης γραμμής. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Γεια σας.